το Σχολείο των Τεχνών. Ιδρύθηκε με βασιλικό διάταγμα το Δεκέμβριο του 1836, έχοντας ως πρότυπο αντίστοιχα ιδρύματα στη Δυτική Ευρώπη, κυρίως στη Βαυαρία και τη Γαλλία. Σπουδαίοι καλλιτέχνες υπήρξαν δάσκαλοι της σχολής, έτσι ώστε να αντιπροσωπεύονται οι τάσεις της σύγχρονης τέχνης τόσο στο εργαστήριο όσο και στο θεωρητικό χώρο. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών είναι αυτοδιοικούμενο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η σχολή αποτελείται από δύο τμήματα. Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών με τρεις κατευθύνσεις στο ενιαίο πτυχίο, ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, και το Τμήμα Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών είναι από τα αρχαιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα. Ξεκίνησε μαζί με το Πολυτεχνείο, στη διαδρομή στην αρχή του αιώνα αυτονομήθηκε και από τότε λειτουργεί η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών ως ένας πολιτιστικός πυρήνας που παράγει πολιτιστικό έργο. Η βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών αποτελεί δυναμικό παράγοντα υποστήριξης και προώθησης της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας στον τομέα των εικαστικών τεχνών και της ιστορίας της νεοελληνικής και διεθνούς ιστορίας της τέχνης. Βιβλιοθήκη, που είναι η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη τέχνης στην Ελλάδα, αριθμεί 45.000 τόμους και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό. Η πινακοθήκη ψηφιοποίησε περίπου 7.000 εικαστικά έργα από τη συλλογή του Ιδρύματος, τα οποία είναι προσβάσιμα μέσω διαδικτύου. Ίδρυση και λειτουργία του εκδοτικού οργανισμού με θεματολογία τέχνης που έλειπε από τον ελληνικό εκδοτικό χώρο. Ο λογαριασμός κονδυλίων έρευνας συναισθήθη στη Σχολή Καλών Τεχνών το 1985. Ενεργοποιήθηκε επί της ουσίας το 1993 και έχει διαχειριστεί κονδύλια της τάξης των 8 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Τα χρήματα αυτά προέρχονται από το δεύτερο και τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης με έργα, προγράμματα, ΕΠΕΕΚ, καθώς επίσης και από προγράμματα της κοινωνίας της πληροφορίας. Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ψηφιακές μορφές τέχνης» είναι η εκπαίδευση και η έρευνα στην περιοχή των νέων εκφραστικών μέσων και των ψηφιακών μορφών τέχνης. Μεγάλη τομή στην εξέλιξη της σχολής υπήρξε η παραχώρηση από το κράτος επί Πριτανίας Παναγιώτη Τέτσι των εγκαταστάσεων του παλιού εργοστασίου υφαντουργίας με την επωνυμία Σικιαρίδιων επί της οδού Πειραιός 256. Οι εγκαταστάσεις αξιοποιήθηκαν ουσιαστικά από τον Πρίτανη Νίκο Κεσανλή και σήμερα στεγάζουν το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Ενίσχυση των εργαστηρίων με εξειδικευμένους τεχνικούς καλλιτέχνες σε τομείς όπως οι εφαρμοσμένες τέχνες, η ψηφιακή και αναλογική φωτογραφία, η σκηνογραφία, η γύτευση μετάλλου για δημιουργία γλυπτών, η χρήση τρισδιάστατων προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών στη γλυπτική. Προσκλήσεις σημαντικών καλλιτεχνών και πανεπιστημιακών από το εξωτερικό για διεξαγωγή σεμιναρίων και διαλέξεων. Υλοποιήθηκαν δύο ερευνητικά προγράμματα που
χαρτογράφησαν αφενός τη γυναικεία παρουσία στη δημόσια σφαίρα της λογοτεχνίας και της τέχνης από την αρχή του 20ου αιώνα ως το τέλος του Μεσοπολέμου και αφετέρου την εικαστική διαδρομή των γυναικών αποφύτων της σχολής από το 1980 έως το 2004. Οι μορφοποιητικές και οι εικονοποιητικές δυνατότητες που προσφέρουν σήμερα τα οπτικοακουστικά μέσα και η υπολογιστική τεχνολογία στην καλλιτεχνική δημιουργία είναι απεριόριστες. Ενώ ο χαρακτήρας των νέων μέσων από την ίδια τους τη φύση είναι συνδυαστικός. Δημιουργήθηκε κέντρο διαχείρισης δικτύων και λειτουργεί η αίθουσα τηλεκπαίδευσης από απόσταση. Η σχολή μας συμμετέχει ισότιμα και με σημαντική παρουσία στα ευρωπαϊκά προγράμματα Σόκρατες και Εράσμους φοιτητών και διδασκόντων, καθώς επίσης και στην οργάνωση workshops και εκπαιδευτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων. Το ερευνητικό καλλιτεχνικό έργο δεν είναι συναφές με των άλλων ιδρυμάτων λόγω της ιδιαιτερότητας του γνωστικού μας αντικειμένου. Ανάπτυξη καινοτόμου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, που παρέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις εικαστικές τέχνες μετά από 4 εξάμηνα σπουδών. Η λειτουργία του άρχισε το 2004 και σήμερα έχουν ήδη αποφοιτήσει 16 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το Τμήμα Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης σκοπεύει στην ποιοτική αναβάθμιση των ανθρωπιστικών σπουδών στην Ελλάδα μέσω της έρευνας και της διδασκαλίας της ιστορίας της τέχνης. Η επιστήμη της ιστορίας και θεωρίας της τέχνης αντιμετωπίζεται πλέον ως ειδικευμένος και σαφώς προσδιορισμένος ακαδημαϊκός και επαγγελματικός προσανατολισμός.